Γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ για να σας βοηθήσουμε σε προβλήματα υπολογιστών και ίντερνετ. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως και πέρσι έτσι και φέτο, δεν θα στείλει έντυπα τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και ανταυτού ο καθένας πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Περιφερειακών Συστημάτων να το κατεβάσει και να πάει να το πληρώσει στην τράπεζα. Έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα περί ιστοσελίδων, εδώ το Google Chrome, που είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος. Και στη γραμμή διεύθυνσης γράφουμε www.gsis.gr, που είναι η σελίδα της Γενικής Γραμματείας Περιφερειακών Συστημάτων. Στην πάνω-πάνω επιλογή που λέει υπηρεσίες προς πολίτες, στο πορτοκαλί κουτί, πάνω-πάνω λέει έντυπα τελών κυκλοφορίας. Κάνουμε κλικ και ανοίγει η σελίδα για να μπούμε στο σύστημα για την εκτίμηση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Κάνουμε κλικ στο κουμπί είσοδος. Ανοίγει λοιπόν η εφαρμογή εκτύπωση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πρέπει να πληκτρολογήσουμε το αφημί και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το αφημί του ιδιοκτήτη δηλαδή, του αυτοκινήτου, και να τυπώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος του 2014. Και κάνουμε κλικ στο κουμπί αναζήτηση. Εφόσον έχουμε πατήσει σωστά το αφημί και τον αριθμό κυκλοφορίας, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ελληνικά είτε αγγλικά αλλά κεφαλαία, κάνουμε κλικ στο κουμπί εκτύπωση. Και μας ανοίγει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο το έντυπο που θα τυπώσουμε και κάτω κάτω υπάρχουν τα εικονίδια για είτε για αποθήκευση στον υπολογιστή είτε για εκτύπωση. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε εγκαταστημένο στον υπολογιστή μας το Adobe Reader, που συνήθως στους περισσότερους υπολογιστές είναι εγκαταστημένο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αποθήκευση και το αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. Βάζουμε και το όνομα του αυτοκινήτου. Εδώ θα γράψω αυτοκίνητο Παύλα 2014. Μπορούμε να γράψουμε τον αριθμό της κυκλοφορίας για να ξέρουμε ποιο αρχείο είναι και κάνουμε αποθήκευση. Κλείνουμε το παράθυρο και βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει και με διπλό κλικ το ανοίγει μέσα από το Adobe Acrobat Reader και μπορούμε στη συνέχεια να το εκτυπώσουμε.